Θα σας πω μία σύντομη ιστορία, θα σας παίξω ένα τραγουδάκι και θα κλείσω με το συμπέρασμα της 65χρονης ζωής μου. Είναι λοιπόν ένα κρύο, χειμωνιάτικο πρωινό. Ο πατέρας μου είναι στο τζάκι, διαβάζει την ασκητική του Νίκου Καζαντζάκη και ξέρω πάρα πολύ καλά, τη διάβαζε μια φορά το χρόνο, κάθε χρόνο και μου είχε πει ότι κάθε φορά καταλάβαινε κάτι διαφορετικό. Η μητέρα μου στην κουζίνα και πλένει. Τι πλένει και τι καθαρίζει, τα καθαρισμένα. Ήταν ήδη καθαρισμένα, τα ξανακαθάριζε. Αυτή ήταν η μητέρα μου. Και γύριζε, εγώ φοιτητής, έχω έρθει στο χωριό, διακοπές Χριστουγέννων, και γυρίζει η μητέρα μου και μου λέει, Γιάννιο, πήγαινε αγάπη μου να πάρεις μια λαμπάδα από το Μουρτζάκι. Ο Μουρτζάκης έχει γενικό εμπόριο, στα χωριά. Γενικό εμπόριο, είσαι Θεός, έχεις τα πάντα. Ο Μουρτζάκης ήταν ο άνθρωπός μου. Μικρός μου δίνε καραμελίτσες. Ήταν καλύτερος από συγγενή ο Μουρτζάκης. Πήγα να πας μια λαμπάδα. Κρύο, αλλά και τι να κάνω τώρα εγώ. Το απόγευμα θα πήγαινα στο Μεϊντάνι με τους φίλους μου, έκανε κρύο, μόνος μου ήμουν εκεί, τι να κάνω. Ο πατέρας μου διάβαζε στο τζάκι, η μάνα μου καθάριζε. Πάω φυσικά, χωρίς δεύτερη σκέψη. Στον άλλο ποτέ κολλητό μου, που αλλά τώρα δεν ήμουν πια ένα παιδάκι, τώρα μεγάλωσα και πολύ, βέβαια, αλλά μεγάλωσα. Πάω λοιπόν, μπαίνω μέσα, με κοιτάει, τα δευτερόλεπτα περιμένει να δει, είμαι ακόμα ο κολλητός. Μιλάω στον πληθυντικό, λέω, με συγχωρείτε, που έχετε τα κεριά. Η απάντησή του, πάω λοιπόν, λέω, ευχαριστώ. Πάω τον κολλητό μου, τον άνθρωπο που λάτρευα. Πάω λοιπόν εκεί και τι διαπιστώνω. Παιδιά στα χωριά υπάρχουν πάρα πολλά κεριά. Πάρα πολλά και τρελαίνα, βρε, τι νόμως θα δω. Λέω, κάτσε να τα ξεχωρίσω. Τα κέρινα και τα λευκά. Λέω, τα κέρινα τραφτινιάρικα, τα λευκά μου φάνηκαν έτσι το ωραίο αυτό το κυριλέ, το ευχάριστο. Που να ξέρα το λευκό είναι παραφίνι, το άλλο είναι το γνήσιο κερί. Τέλος πάντων, δεν ήξερα τότε. Λέω λοιπόν, αφού βγάλαμε αυτά, πάμε εδώ να διαλέξουμε. Εκεί ήταν κάτι λαμπάδες μεγάλες, τέτοιο κορμό. Λέω ότι γάμους έχουμε, βαφτίσια έχουμε. Όχι, λέω, τραβάω ένα μακρύ κερί λευκό. Λέω αυτό πάρα πολύ λεπτό. Και ξέρω τι θέλει, μάλλον μου. 1,5 μέτρο περίπου μια λαμπάδα. Αυτό ήταν. Το πάχος της είναι περίπου έτσι, γιατί έβλεπα κάτι άλλο που ήταν τέτοιο. Όχι, αυτό δεν είναι. Αυτό είναι το πάχος της λαμπάδας που ήθελε η μάνα μου, το γνώριζα. Ήταν κρεμασμένη και από το φυτίλι της, ήταν κρεμασμένη σε κάτι καρφιά, οπότε ξεκρεμάω, ήταν και τυλιγμένη, δεν ξεχάσω ποτέ σε ένα χαρτί. Την παίρνω λοιπόν και πάω πίσω. Και έτσι όπως πάω πίσω, βλέπω ένα μεταλλικό στάντ εκεί που κρεμόταν διάφορες λαμπάδες, πασχαλινές, κανεξομήν, Πάσχα έχουμε κάθε χρόνο, την επόμενη χρόνια πάλι θα. Τις βλέπω λοιπόν εκεί κρεμασμένες, τις κοιτάω. Μία είχε πασχαλίτσα, Spider-Man, τι άλλη. Ήταν κάτι ανθρωπάκια, ξύλα που τράβηγε στο σκηνή. Και ανοίγα τα ποδαράκια. Πότε το τραβάω το ένα, τραβάω το ένα. Είχε κολλήσει και άνοιγε μόνο το ένα πόδι. Δεν ανοίγαν για τα δύο. Και λέω στο Μουρτζάκι, λέω, αυτή έχει κολλήσει. Θα την πάρει, μωρέ. Όχι, λέω, σας λέω, μην την πειράζει. Λέω, απλά σας εξηγώ ότι έχει κολλήσει σαν μηχανικός. Να το δουλέψετε, να βάλετε λαδάκι. Λέω, εντάξει. Τέλος πάντων, τις κοιτάω. Και βλέπω μία η οποία είχε ένα κεσεδάκι, το οποίο, ένα ποτηράκι, και σκέφτομαι αμέσως, αυτό είναι για τις στάλες. Όλοι έχουμε καεί, λέω, το Πάσχα και στάζουν οι στάλες και λέω, αυτή είναι, τούτη δεν θέλω, αυτή που είχε εκείνο εκεί για να πρωτοφυλάξει τις μασμάς μου. Τη γυρίζω ανάποδα και τι να δω, ίδιο πάχος. Α, εδώ είσαι. Ίδιο πάχος και αυτή, μόνο που αυτή τώρα ήταν 40 εκατοστά, 37 εκατοστά. Ήταν το ίδιο πάχος. Σκέφτομαι τη μάνα μου, την αγαπώ και τα λοιπά, λέω αυτή θα πάρω. Μου πέρασε από το μυαλό να βγάλω εκείνο το ποτηράκι, να το βάλω στην άλλη, αλλά ξέρετε. Οπότε τι κάνω λοιπόν, πάω, αφήνω τη μεγάλη. Δεν την άφησα στην τόπο της, την άφησα, πήγα την αφήσω στην τόπο της, γυρίζω πίσω και παίρνω τη μικρή με το ποτηράκι και πάω στο Μουρτζάκι. Λέντα τούτονε. Τούτονε μωρέ θες. Ποιο θέλω, ναι αυτή θέλω. Και αρχίζει να μονολογεί κάτι βαριά κριτικά. Δεν καταλάβανε γιατί έλεγε από τα μισά. Δεν έλεγε πολύ μάλλον το κοπέλι πήγε γιατί δεν του γίνεται. Νομίζω ότι πήγε, έγινε φοιτητέ. Δεν ξέρω κύριε, φέρει πάλι τη μάνα του. Επέτρεπε να τα διαλέγει από την αρχή. Να θε μαγανάκι, όφου, όφου, όφου. Αυτή θέλω, εκεί φούντοσα. Εγώ λέω αυτή θέλω, ναι. Κατέχει να σου γίνεται εσένα. Νομίζω ότι είμαστε 10 γράμματα. Κοίτα σε εμά, μα το. Τέλο πάντων, πληρώνω, την παίρνω. Ούτε ζαχαρωτά, ούτε αγκαλίτσες και φυλάκια που κάναμε παλιά.
Ανεβαίνω απάνω, λίγο συγχυσμένος, ανεβαίνω τα σκαλιά, πάω, έλα μαμά. Τι είναι αυτό? Λαμπάδα. Λαμπάδα, παιδί μου. Λαμπάδα. Λέω και εγώ, ρε μάνα, τι σου φέρα? Μου στα λευριά. Λαμπάδα δεν σου φέρα? Τι λες, παιδί μου, μου λέει. Λαμπάδα, τι είναι αυτό? Τι είναι αυτό το πράγμα που μου φέρες? Θα με δούνε έτσι τώρα, τι θα λέει ο Μπουρτζάκης? Ο Μπουρτζάκης θα λέει. Τι δουλειά έχει ο Μπουρτζάκης αυτό? Λέει, τι είναι αυτό? Ρε μαμάτζε, πήγαινε, παιδί μου, να. Περίμενε. Εσύ τώρα τι νομίζεις? Ότι όσο πιο μεγάλη είναι η λαμπάδα, τόσο πιο πολύ θα ευχαριστηθεί η Παναγιά? Λέει, γιατί τα έχουμε τα μεγέθη? Λάθος, μάνα! Λάθος, της λέω. Και ξεκινάω ένα 15 λεπτό, ένα διάλογο, να της εξηγώ. Είναι ειδωλολατρικό έθιμο. Είπε πουθενά ο Χριστός ανάβεται κερία να αγοράσετε λαμπάδες? Τι είναι αυτά τα πράγματα? Μου λέει, και τι θα πει, παιδί μου, ο κόσμος να με δει με αυτή τη λαμπάδα? Ο κόσμος, μαμά, αυτό είναι ο φαρισαϊσμός, το κάνεις για τους άλλους? Μου λέει, μα εμένα η μαμά μου, λάθος το κάνει. Μα και η γιαγιά μου, λάθος, και η προγιαγιά, λάθος, λάθος, λάθος. Είναι λάθος αυτή η λαμπάδα, είναι η μάνα μου έτσι. Μα εγώ νόμιζα, τι νόμιζες, δεν πεις κανένα. Και ξαφνικά η μάνα μου κάνει, αντίχριστο γιο έβγαλα. Και πάει μέσα στο προδωμάτιο και αρχίζει να κλαίει, και εμένα εγώ κάγκελο. Και κοιτάω τον πατέρα μου, ο πατέρας μου μορφωμένος η μάνα μαγράμματη, κοιτάω τον πατέρα μου. Τι γίνεται τώρα? Σηκώνεται από το τζάκι, έρχεται. Μου λέει, άκου εδώ. Εσύ μας λες ότι το μέγεθος δεν παίζει ρόλο. Τώρα τσακρώνεις για το μέγεθος? Αυτό είναι το κακό, να έχεις έξω πατέρα. Μου γύρισε το ίδιο και με το επιχείρημα ανάποδα. Λέω, όπα. Πάω να σκέφτω και μου λέει, άκου εδώ. Εγώ τη μάνα σου την αγαπώ. Και όταν μου λέει, πάμε Μιχαήλο μου, πάνω στον προφήτη Ηλία, να λάψουμε τα κεριά. Από μέσα μου, τόσο γάμο την μάτσα. Χαράματα θα σηκώθω πάλι αύριο. Και απ' έξω μου της λέω, αμήνε. Και σηκώνω με χαράματα. Μου λέει, και ξέρεις γιατί σηκώνω με χαράματα? Ξέρεις? Λέω, ξέρω. Πες μου, λέει. Λέω, για να μην τα έχει ανάψει άλλο στα κεριά. Μπράβο. Και σηκώνω με χαράματα. Και ξυρίζομαι και ετοιμάζομαι και μπαίνω και ανοίγω το αυτοκίνητο. Τώρα θέλω να ζέσταμε η μηχανή. Και μπαίνουμε μέσα και ανεβαίνω πάνω στο βουνό. Και είναι γκρεμός και είναι σκοτάδι και δεν βλέπω. Και λέω, ας σκοτωθούμε, θα τρακάρουμε. Και οδηγώ προσεκτικά και τελικά φτάνουμε. Και παίρνω το τσακουμάκι. Αναπτήρες για όσους δεν είναι από την Κρήτη. Παίρνω το τσακουμάκι και ανοίγω το πρώτο κερί και κοιτάω μέσα στην εκκλησία όταν έχει φίδια και τέτοια πράγματα. Βεβαιώνομαι. Τη ανάβω το πρώτο κερί. Έχω εγώ το σταυρό, το φυλάω και κατεβαίνω έξω. Κάθομαι και μπαίνει τώρα αυτή και αρχίζει. Λάδια να βάζει, τα καντήλια να κάνει, προσευχές. Εγώ πάω στο αυτοκίνητο και κοιμάμαι, παίρνει ο ύπνος. Και κοιμάμαι και κοιμάμαι. Και μετά από λίγο ακούω τα βήματά της στο τσαΐλι. Τσαΐλι είναι τα μικρά τα πετραδάκια. Και την ακούω που έρχεται, ξυπνάω. Λέω, εντάξει, εντάξει, όλα τελείωσες. Ναι, βοήθειά σου τώρα. Πάμε κάτω. Και οδηγούμε να κατέβουμε κάτω και έχει αρχίσει να φωτίζει. Και εκεί που οδηγάω, τι νιώθω να με κοιτάει. Και εκεί που οδηγάω, τη νιώθω να μ' αγαπάει. Και αισθάνομαι πολύ ευτυχισμένος. Στην αρχή λέω, μπάς και δεν ξυρίστηκα καλά, γιατί κοιτάει? Και έρχεται σιγά 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 και μου δίνει ένα φυλάκι. Και μου λέει, σ' αγαπώ, Μιχαηλό μου. Εντάξει τώρα. Το έχουμε. Αυτό είναι ο άντρας. Μπορείς να κάνεις τη γυναίκα σου ευτυχισμένη. Γιατί εγώ είμαι χαρούμενος και ευτυχισμένος, γιατί κάνω τη γυναίκα μου ευτυχισμένη. Τι νομίζω ότι είναι ο άντρας? Μπράτσα και να δεις μπουνιές. Ο άντρας είναι να κάνει τη γυναίκα του ευτυχισμένη. Και εγώ την κάνω ευτυχισμένη. Γιατί την αγαπάς? Την αγαπάς, ρε μάνα σου. Τι λες τώρα? Λοιπόν, λόγος που δεν πας κάτω να της πάρεις τη λαμπάδα που θέλει είναι γιατί ντρέπεσαι το μουρτζάκι ή βαριάσαι να πας στα σκαλιά και να τα ξανεβείς ή δεν αγαπάς τη μάνα σου. Τι είναι από όλα αυτά? Παίρνω εδώ τη λαμπάδα, λέω. Παίρνω κάτω, πάω στο μουρτζάκι με τον Μπένο, μου λέει, ήρθες, τούτη είναι θες. Και μου την βγάζω, μπράβο. Δηλαδή, αυτός και ρώταρ που πήγα εγώ και δεν πήγε η μάνα μου. Ήξερε το σκεπτικό ποιο είναι. Εγώ λοιπόν αγόρασα μία λαμπάδα 37 εκατοστά. Η μάνα μου ήθελε 1,5 μέτρο. Τέλος πάντων, ντράπηκα γιατί μετά σκέφτηκα. Δεν μπορούσα να πάω, του πω θέλω και μια άλλη. Αλλά μετά το σκέφτηκα, αυτό το είχα σκεφτεί τότε. Τέλος πάντων, με ριγμένο το μούρι, του δίνω τη μικρή, δίνω το ένα κοσάρικο παραπάνω, ήταν η άλλη. Παίρνω τη μεγάλη, την παίρνω λοιπόν τη μεγάλη και πάω πάνω στη εμένα. Του λέω, έλα μαμά, λέει, τι είναι αυτό? Μαμά, κοίτα, άσε με, μου λέει. Μαμά, κοίτα, σε παρακαλώ. Μαμά, κάμε τα, άσε με, τι μου λες, δεν θέλω. Άσε με, αφήγε, άσε με. Ρε μαμά, τη λέω. Και θυμάμαι ότι έκανε έτσι. Ρε μαμά,
Συγγνώμη. Και μου φωνάζει ο πατέρας μου, έλα έξω. Μα τι κάνω λάθος, παλιά, έχω φέρει τη σωστή. Πιάνω έξω και τότε μου λέει, όταν λες συγγνώμη, θα κοιτάς τον άλλο στα μάτια. Άρα, πάπα, δεν είδες τώρα που χαμηλώνει το βλέμμα έτσι από συστολή. Όχι, μου λέει, δεν το κοιτάς τον άλλο στα μάτια. Οφ, 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 παίρνω τη λαμπάδα, ξαναμπαίνω πάλι μέσα. Τη λέω, μαμά, μαμά, κοίτα με. Με κοιτάει στα μάτια και της λέω, σσ, μου λέει, τι, σσ, μου λέει, έλα, έλα. Δεν μου βγαίνε. Δεν μπορούσα να πω στη βάλα μου συγγνώμη. Σσ, δω τον πατέρα μου, λέει, έλα, έλα. Σσ, είμαι έτσι, της το είπα. Αλλά θυμάμαι σαν να φύγανε 10 τόνια από πάνω μου. Θυμάμαι εκείνη τη στιγμή ένιωσα σαν να είμαι σε έλλειψη βαρύτητος. Μ' αγκαλιάζει η μάνα μου και γιατί πήγες, παιδί μου. Εγώ θα κατέβαινα. Τα μην το κάνεις χειρότερο, μάνα της. Όχι, εγώ θα πήγαινα. Εγώ θα την έπαιρνα την άλλη. Ταλαιπωρήθηκες. Τζάμπα, δεν πειράζει, παιδί μου. Δεν πειράζει. Εγώ να είμαι έτσι. Και βλέπω τον πατέρα μέσα να μου κάνει. Και λέω, τι έγινε τώρα, ρε παιδιά. Τι έπαθα, τι μου συνέβη. Αυτή είναι. Η μητέρα μου, 19 χρόνια μετά από την εποχή της ιστορίας, αυτός είναι ο πατέρας μου, ο οποίος, 88 ήταν η ιστορία, πολέμησε με την ομάδα του Μπαντουβά στο Αντάρτικο, ήταν δάσκαλος, Θεσσαλονίκη, έχει πολλά βραβεία, έχει τελειώσει την Πάντιο, την νομική, συγγνώμη γι' αυτό, έχει βραβευτεί, την μάνα μου αγράμματη, η αγάπη του ένωνε. Τέλος πάντων, θα ήθελα όλοι, για να κλείσω, να φέρετε στο μυαλό σας τη μητέρα σας. Φέρετε στο μυαλό σας τη μητέρα σας, είτε την έχετε χάσει, είτε είστε τυχεροί και την έχετε ακόμα μαζί σας. Φέρτε τη για λίγο στο μυαλό σας, γιατί θέλω να ακούσετε αυτό το τραγούδι. Πληγώσει, μα δεν σε νοιάζει. Σ' έχω πικράνει πολλές φορές. Μάνα, ο πόνος δεν σε τρομάζει. Μόνο μ' αγάπη, παιδί μου, μου λες. Το βλέμμα σου, το αγαπημένο. Το βλέμμα σου, το λατρευτό. Το άγιο σου χέρι, το κουρασμένο. Πάντα μ' αγάπη, μητέρα, φιλώ. Από όλες τις αγάπες είσαι η πιο μεγάλη, η πιο τρανή. Απ' την καρδιά μου ποιος θα σε βγάλει, μάνα, κανένας δεν το μπορεί. Το βλέμμα σου το αγαπημένο, το βλέμμα σου το λατρευτό. Το άγιο σου χέρι το κουρασμένο, πάντα μ' αγάπη, μητέρα, φιλώ. Είσαι ο φάρος που με φωτίζεις, πάντα σε σένα πολλά χρωστώ. Σε σένα, μάνα, βασανισμένη, που τόσο λίγο σε αγαπώ. Το βλέμμα σου το αγαπημένο, το βλέμμα σου το λατρευτό. Το άγιο σου χέρι το κουρασμένο, πάντα μ' αγάπη, μητέρα, φιλώ. Εύχομαι και ελπίζω οι μελλοντικοί ερευνητές
της τεχνητής νοημοσύνης, artificial intelligence. Ή καλύτερα, όταν οι μελλοντικοί AI αλγόριθμοι προσπαθήσουν να κατανοήσουν βαθύτερα την ανθρώπινη υπόσταση για να την εξυπηρετήσουν καλύτερα, τι σας είπα τώρα. Εύχομαι και ελπίζω να σκοντάψουν πάνω σε αυτή την ομιλία και να προσπαθήσουν να καταλάβουν γιατί έχω συγκινηθεί και γιατί συγκινηθήκατε. Εύχομαι και ελπίζω τα ρομπότ, το AI, οι μελλοντικές κοινωνίες να αντιληφθούν ότι στο πάτημα του εγωισμού βρίσκεται το μέλλον της ανθρωπότητας. Εύχομαι και ελπίζω, διότι έχω αντιληφθεί και ήρθα να μοιραστώ μαζί σας ότι όταν και μόνο όταν πατηθεί ο εγωισμός μας, όταν όλοι ξεπεράσουμε τη μεγάλη δυσκολία του να πει συγγνώμη και πού, στη μάνα που μας γέννησε, στον άνθρωπο που αγαπάς, το παιδί σου που έκανε ένα λάθος και σε βλέπει και θα το αντιγράψει, τι του διδάσκεις. Όταν όλοι μπορέσουμε να ξεπεράσουμε αυτή τη δυσκολία, τότε και μόνο τότε μπορεί να γεννηθεί μέσα μας η μεγάλη δύναμη της αγάπης. Το χρειαζόμαστε όλοι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.